Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησέ το απλά». Σήμερα θα μιλήσουμε για την αρχή του Σρέντιγκερ. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου τα πράγματα δεν είναι εκεί που νομίζετε, όπου ένα σωματίδιο μπορεί να βρίσκεται σε πολλά μέρη ταυτόχρονα και όπου η πραγματικότητα είναι μία θολή εικόνα πιθανοτήτων. Αυτόν τον κόσμο περιγράφει η εξίσωση του Σρέντιγκερ, η θεμελιώδης εξίσωση της κβαντομηχανικής. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξίσωση και γιατί είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση του κόσμου μας? Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι φυσικοί άρχισαν να ανακαλύπτουν ότι τα κλασικά μοντέλα της φυσικής δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων και άλλων μικροσκοπικών σωματιδίων. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Τα σωματίδια φέρονταν σαν κύματα. Ή μήπως τα κύματα φέρονταν σαν σωματίδια? Το 1926, ο αυστριακός φυσικός Έρβιν Σρέντιγκερ βρήκε τη λύση. Μία εξίσωση που περιγράφει την εξέλιξη ενός κβαντικού συστήματος με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η εξίσωση μοιάζει με τις γνωστές εξισώσεις της κλασικής φυσικής, αλλά με μία τεράστια διαφορά. Αντί να μας δίνει την ακριβή θέση ενός σωματιδίου, μας δίνει ένα κύμα πιθανότητας, μία μαθηματική συνάρτηση που μας λέει πού είναι πιθανότερο να βρεθεί το σωματίδιο αν το μετρήσουμε. Το παράξενο εδώ είναι ότι πριν από τη μέτρηση το σωματίδιο δεν έχει μία συγκεκριμένη θέση. Αντίθετα, βρίσκεται σε μία υπέρθεση καταστάσεων όπου μπορεί να είναι σε πολλά σημεία ταυτόχρονα. Αυτό ακριβώς εκφράζει η περίφημη εξίσωση του Σρέντιγκερ. Αν τη γράψουμε με μαθηματικό τρόπο, φαίνεται κάπως έτσι. Αυτό το περίεργο σύμβολο, το ψ, ονομάζεται κυματοσυνάρτηση και περιγράφει την κατάσταση του κβαντικού συστήματος. Η εξίσωση μας λέει πώς αλλάζει αυτή η κυματοσυνάρτηση με το χρόνο. Το πιο διάσημο παράδοξο που σχετίζεται με αυτή την ιδέα είναι η περίφημη γάτα του Σρέντιγκερ. Σύμφωνα με την κβαντική μηχανική, αν βάλουμε μία γάτα σε ένα κουτί με έναν μηχανισμό που έχει 50% πιθανότητα να τη σκοτώσει και 50% να την αφήσει ζωντανή, τότε μέχρι να ανοίξουμε το κουτί, η γάτα είναι και ζωντανή και νεκρή ταυτόχρονα. Μόνο όταν την παρατηρούμε, η κατάσταση αυτή καταραίει σε μία από τις δύο επιλογές. Αυτό φαίνεται εντελώς παράλογο, αλλά στον μικροσκοπικό κόσμο των κβαντικών σωματιδίων είναι μία καθημερινή πραγματικότητα. Η εξίσωση του Σρέντιγκερ άλλαξε ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν. Μας έδειξε ότι η φύση δεν είναι μία συλλογή από μικροσκοπικά σφαιρίδια που κινούνται σε καθορισμένες τροχές, αλλά ένας χορός πιθανοτήτων και υπερθέσεων. Και το πιο εντυπωσιακό, παρόλο που η εξίσωση αυτή είναι σχεδόν 100 ετών, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πλήρως τι σημαίνει για την ίδια την πραγματικότητα. Άραγε, ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι απλά πιθανότητες? Ή μήπως υπάρχει κάτι βαθύτερο που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα? Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή και αφήστε ένα σχόλιο με τις σκέψεις σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να συνεχίσετε να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.